Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παραμένει ανοιχτή, ωστόσο αυτό το ανοίγω-κλείνω μετά την καταγραφή και τον εντοπισμό κρουσμάτων σε σχολεία, σε τμήματα της πρωτοβάθμιας, σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά, δημιουργεί μία σύγχυση. Πάμε να τα πούμε λίγο, να συνομιλήσουμε με την κυρία Ράπογλου, Αναστασία Ράπογλου, Γενική Γραμματέα Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Κυρία Ράπογλου, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Συμφωνείτε ότι έχει δημιουργηθεί μία σύγχυση σε πολλά σχολεία πρωτοβάθμιας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και αυτό το ανοίγω-κλείνω, το μόνο σίγουρο, δεν βοηθάει τη διαδικασία? Σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει τη διαδικασία. Θα μπορούσε βέβαια να είχε αποφευθεί. Εδώ και 9 μήνες έχουμε προτείνει πολλά και διάφορα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να εξομαλύνουν την κατάσταση. Δεν εισακουστήκαμε βέβαια και φτάνουμε στα σημερινά αποτελέσματα με αύξηση κρουσμάτων, με 2 κόκκινους νομούς αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θέλω ένα σχόλιο στο ενδεχόμενο η πρωτοβάθμια να επιστρέψει στην τηλεκπαίδευση. Τι να σας πω, έχω φτάσει σε σημείο να λέω ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω κάτι. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Φυσικά, αν υπάρξει μεγάλη αύξηση, όπως βλέπουμε στον αριθμό των κρουσμάτων, θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι θα επιστρέψουμε εκεί. Κυρία Ράπογλου, τα παιδιά έχουν έτσι μία σύγχυση, ένα μπέρδεμα με αυτό το άνοιξε-κλείσε. Εσείς τι εισπράτετε? Τα παιδιά αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με σιγουριά ότι είναι ευτυχισμένα και σε μία πιθανότητα κλεισίματος των σχολείων μόνο αρνητικά σχόλια έχουν να κάνουν. Δηλαδή δεν μπορούν να διανοηθούν, δεν θέλουν να διανοηθούν ότι θα ξαναγυρίσουν πίσω στο σπίτι και στην τηλεκπαίδευση. Η τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει κενά, κυρία Ράπογλου? Μην φτάσουμε σε ένα σημείο να χαρακτηρίσουμε τη σχολική χρονιά χαμένη, γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν θα το έλεγα τόσο, δεν θα το έκρινα τόσο αυστηρά. Χαμένη όχι. Εάν όμως κλείσουμε πάλι αυτή τη στιγμή και δεν ανοίξουμε, τουλάχιστον πριν το Πάσχα, θα υπάρχουν μεγάλα κενά. Θα υπάρχουν κενά. Αν και μπορώ να πω ότι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας τουλάχιστον, η τηλεκπαίδευση δούλεψε αρκετά καλά. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την διαζώση διδασκαλία. Έστω και στο και ένα, ποιες προτάσεις από αυτές που έχετε καταθέσει περιμένετε να εισακουστούν? Δεν περιμένουμε να εισακουστεί κάποια πρόταση. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποφευθεί αυτή η κλιμάκωση στα δημοτικά, στα σχολεία, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια αύξηση των κρουσμάτων σε ηλικίες 0 με 12. Εάν υπήρχε μία πρόβλεψη για μικρότερα τμήματα, για σπάσιμο των τμήματων, με λιγότερα παιδιά, θα αποφεύγαμε έτσι το συγχρονισμό, τον έντονο συγχρονισμό. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, έτσι ώστε να σπάσουν τα τμήματα και να λειτουργήσουμε με λιγότερα παιδιά, σίγουρα αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει όμως πρόβλεψη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη στο τραπέζι. Κυρία Ράπογλου, σας ρώτησε πριν από λίγο η Εύη Ισπανού για την ψυχολογία των μαθητών, η ψυχολογία των γονέων. Πώς είναι? Είστε και διευθύντρια σε σχολείο, σωστά, σε δημοτικό σχολείο. Ναι, ναι. Από τα ναι. Ιστορικότερα, οι γονείς χτυπούν την πόρτα σας και σας ρωτούν τι? Οι γονείς. Κάθε μέρα όταν τους συναντώ, τις περισσότερες φορές γιατί δεν μπαίνουν μέσα στο σχολείο, την ώρα που σχολάνε τα παιδιά, η αγωνία κάθε Παρασκευή που περιμένουμε καινούργιες ανακοινώσεις είναι «Πείτε μας θα κλείσουμε, Παναγία μου να μην κλείσουμε». Αυτή είναι η ελπίδα και η ευχή όλων. Μάλιστα. Κυρία Ράπογλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας. Ας ελπίσουμε τα πράγματα στην πορεία να διορθωθούν, να μην κλείσουν άλλα τμήματα, να μειώσουμε τα κρούσματα και η εκπαιδευτική διαδικασία να παραμείνει ως έχει. Τι να πω? Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.